Καταρχήν βρισκόμαστε σε ένα καφενείο στην Κάτω Τούμπα, παραγνιακό, καλ. Είναι πολύ σημαντικό ότι στο Ολυμπιακό η τουρκική ομάδα ήταν μοιρασμένε οι απόψεις για πρόκληση. Δηλαδή υποστηρίζαν οι μισοί τον Ολυμπιακό και οι μισοί υποστηρίζαν την τουρκική ομάδα. Με τον Ολυμπιακό δεν είσαι. Γιατί είσαι με τον Ολυμπιακό. Γιατί αφού είσαι πάνω. Όταν δηλαδή τι πρέπει να είμαι Τούρκοι. Τι Τούρκοι ρε. Δεν πάμε. Εσύ παουτζή δεν είσαι. Παουτζή. Ποιο είσαι. Πάμε τον Ολυμπιακό ρε. Είστε τι. Καλά ρε πού είσαι. Αυτή είναι για δέσιμα ρε πανά. Στην Κάτω Τούμπα ρε μαλάκα. Αυτοί όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό βγάζουν από το στόμα τους αφρούς. Η θηλυψία τους πιάνει. Είναι αντιτούρκοι τώρα, κατάλαβα. Είναι από την πόλη όμως, είναι πως το λένε, οι ρίζες τους κρατάνε από την Κωνσταντινούπολη. Ταχτικό το σύστημα που ξεκίνησε, αυτό λέγαμε τόσο καιρό, 3-5-2 και όχι 4-3-3 και μάλιστα κάνει και την έκπληξη και βάζει και καθαρό αιμοδεκάρι, δηλαδή μπροστά από τα δυο χαφ βάζει το business βάλει. Εάν είχε τον Ενρίκε δεύτερο center forward και όχι τον Κλάους θα ήταν το τέλειο, θα άκησε την τελειότητα. Βέβαια ο Καρατζαφέρης είπε και προέβλεψε ότι ο Κλάους σήμερα θα κάνει γκολ. Θα το κάνει, θα δούμε. Τι να σου πω, καταρχήν υψομετρικά ούτε ο Γλύκος ούτε η άμυνα, πήδηξε όλο πιο ψηλά, είναι τα κορμιά, δεν μπορώ να δώσω ευθύνη, πήδηξε πιο ψηλά, είναι πιο κορμί, απόκουσε ο Γλύκος, πρόλαβε τον rebound, άλλος μηδέν, είναι ένα γκολ το οποίο έχει να κάνει με το σωματότυπο των ποδοσφαιριστών, όχι με τακτική. Σωματοδομή των ποδοσφαιριστών. Ψηλός, δυνατός, αθλητικός, πιο αθλητικός από τους δικούς μας, πιο ψηλός. Δεν κάνει και μετά. Στο ποδόσφαιρο παίζει και σημαντικό ρόλο και το και τι κορμιά έχεις, έτσι. Στις μονομαχίες και οι προσωπικές μονομαχίες και στον αέρα είναι σημαντικό κομμάτι. Παίζουν μπάλα και αυτές. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτό. Αλλά το πήγε το 3-5-2 πάω. Έτσι έπρεπε να παίξει. Σώθηκα, έτσι είμαι κάθετα αντίθετο στην χρησιμοποίηση του Κλάους. Πριν και πριν από το παιχνίδι το είχα πει αυτό. Καλά μπήκε ο Πάοκ όμως και με τον Κλάους, χωρίς δεν πειράζει. Έδωσε την κατοχή στον αντίπαλο και προσπάθησε να βγει στους χώρους. Το ότι δεν είχε την μπάλα στα πόδια του και την κατοχή την είχε ο αντίπαλος ήταν καλό, αλλά το γκολ ήρθε σε ένα τέτοιο σημείο όπου αναγκαστικά ο Πάοκ πήρε την κατοχή με 3-5-2. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι προς συζήτηση είναι η χρησιμοποίηση από την αρχή του Μπίσεσβαρ. Γιατί το λέω αυτό. Ο Μπίσεσβαρ έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια φουλ. Το βάζει σε φουλά το παιχνίδι στο παιχνίδι με τη Σάλκη. Που σημαίνει ότι εάν δεν σου βγει το αποτέλεσμα όπως τώρα, θες το Μπίσεσβαρ ξεκούραστο να πάρει την κατοχή. Τώρα, όσο περνάει ο χρόνος που να πάρει ο Πάοκ κατοχή με τον Μπίσεσβαρ δεκάρι και τον Κλάους με τον Μπίσεσβαρ να χάνει δυνάμεις και τον Κλάους έτσι όπως είναι, πιο πιθανό είναι να δω το 0-2 παρά το 1-1. Γρήγορα αλλαγή από το ημίχρονο, να ετοιμάζεται ο Χαρίσης και ο Ενρίκε ή ο Τζαλμακάπος. Οπωσδήποτε αυτές οι τρεις αλλαγές σε γρήγορο χρόνο, όπως ανατραπεί η κατάσταση. Και αν δεις ότι δεν ανατρέπεται με δύο τέτοιες αλλαγές, πετάς εξεραστόμεν και παίζεις το 4-2-3-1 με το Χαρίση. Έφαγε πολύ ψυχρό γκολο πάω. Έχει να κάνει με το ύψος των παιχτών και τη δύναμη. Έλειπε ο Βαρέλα και έπρεπε να είναι ο Βαρέλα, κολώνα. Δεν πηδάει ο Βαρέλα. Ο πιο ψηλός παίκτης του πάω είναι από τον γκολ. Θα το ξαναδώ, αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος το στήσιμο στο στημένο χτύπημα των αντιπάλων. Θα δούμε. Ένα ακόμα, ποιο είναι. Ποιος έπαιζε μπάλα τώρα. Τον πήγα.
Αυτό δεν το είπα. Πάμε, όμως να είσαμε τόξι. Τώρα από το ίδιο θα κλεμάσει η γλώσσα του Μέντρου με τον Κλάου. Ναι, τα μούρια ρε μάνα. Τι τα μούρια ρε μάνα. Τι φωνή εδώ. Έλα να του πάρεις από την πέρα γιατί... Ποιον. Κατάλαβες, αυτή είναι όλη η ιστορία. Τι ποιε. Γυρνά. Πώς το βλέπεις εμάς. Πώς το βλέπεις εμάς. Φοβισμένα λίγο. Με τι φοβισμένα. Εντάξει, με τις άλκες. Θα δώσει την κατοχή στον αντίπαλο. Φοβισμένα. Το σύστημα που έπαιρνε, αυτό η επιλογή του ήταν 3-5-2. Ναι, αυτή η επιλογή ήταν και βασιζόταν πάνω στο θέμα της μεσαίας γραμμής. Η μεσαία γραμμή όμως της Σάλκη είναι τεράστια. Έχει τρεξίματα, έχει ανάσες, έχει... Έπαιξες 10 λεπτά. Δεν είναι, δεν σε έκανε όμως μια φάση η Σάλκη και έφαγε στον κόφ. Έκοψε κάτι της Σάλκης. Δεν έκανε φάση. Έκανε φάση. Ο Βαρέλα ρε μαλάκα. Λείπει από τον κόλλη ο Βαρέλα. Πηδάει ο Κρέσπο, πηδάει ο Κρέσπο και ο Μιστακίδης. Πού να του ο μάλακα από εκεί. Ο Βαρέλα τι δουλειά έχει από την αριστερή την πλευρά. Σέντερ μπάκερ είναι στο κέντρο. Είναι και ο Κρέσπο. Μα και ζώνη να μαρκάρει εκεί πρέπει να είναι ο Βαρέλα. Πρέπει να βγει ο Κλάους, να βγει ο Ενρίκε, να πάρει ο Πάοκ λίγο ένα μέρα με κάνα διαδίκηση. Ταχύτητα. Πρέπει να βγει ο Κλάους γρήγορα. Όσο λέει, είναι σαν μεταστατικός καρκίνος του προστάτη ο Μούστης. Μεταφερόμενος από το προστάτη στα κόκαλα. Τέτοιο πράγμα. Όπο το Μούστη, τι τον κρατάει μέσα. Μουρε Μούστη, εκείνη η τούμπα Νίκο, το 1988. Πού είναι εκείνη η τούμπα με την Νάπολη ρε Μούστη. Έχανε ο Πάοκ 1-0 και πήγαινε έτσι τούμπα. Αυτό είναι το κολέγιο De La Salle, με το Φρέρ Αλεξάνδερ να διδάσκει μαθηματικά. Τι θα πει, τώρα πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Να αλλάξει το σύστημα, πρέπει να βγάλει ένα στόπερ και να βάλει ένα χαφ. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνει. Έξω Βαρέλα μέσα ο Καρίσος. Ή έξω Βαρέλα μέσα ο Ενρίκε. Ή όχι ακόμα ο Ενρίκε. Όχι ακόμα ο Ενρίκε. Αλλά τον Κλάους πρέπει να τον βγάλει, να βάλει τον Ενρίκε. Δεν γίνεται. Είναι τραγέλαφος η κατάσταση. Στα κύριε δεν τον έβγαζα. Να αφήσω τον Κλάους μέσα. Ο Τζάλμα κάπως έχει τη ταχύτητα, έχει τη διείσδυση, δεν έχει την εκτέλεση. Στις εκτέλεσεις τι, ο Μιστακίδης είναι καλύτερος στον γκολ. Νομίζω ότι έπρεπε να μπει ένα σαν τον Τζάλμα μέσα, αλλά όχι να βγει ο Μιστακίδης. Αυτή είναι η άποψή μου. Φάουλ έχει χτύψει ο Σωτηρακόπουλος. Ο Μπίζεσβαρ, πάνω στον τερματοφύλακα. Θα ρίξει και παίζει ο Αμπάρης, δεν παίζει ο Φέρμαν. Έτο. Μαλεζάς κατάλληλα. Τον Ενρίκε ζητάτε να πει. Αυτός τώρα είναι ικανός να βγάλει τον Κλάους και να βάλει τον Μπουλούνι μέσα. Θα πέσουν πολύ ξερή κάτω. Προσπάθηκε να γυρίσει και παίρνει κόρνερ. Κουράστηκε ο Μπιζέ. Και μετά από όλα τα διαχρονικά. Χαφ, άλλο παραγωγικό δεν έχει. Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλει και ένα στόπερ. Και να βάλει το χαρίσι. Να βάλει και να βγάλει ένα στόπερ. Πιο αργό. Και να βάλει ένα χαφ. Αφού θέλει τον Κλάους εκεί να τον έχει, να τον φάει. Α βγάλει ένα σώμα να πάει ένα χάρι. Για να δούμε. Α, τα φωτοφύλακα αυτό. Αυτό δεν το γέννησε η μάνα, δεν βγήκε από μουνή αυτό ο δεκόδοξο. Από μηχάνημα βγήκε. Από εργαστήριο βγήκε. Το βλέπει πως είναι. Σαν το Ρώμο και πρόσεξε, αυτή είναι η ένατη ομάδα της Bundesliga. Και παίζει το 70% των δυνατοτήτων της. Σε ταχύτητα, σε passing games, σε ανεβάσματα. Που έχει σχεδόν στον Τυρακόπουλο τον καταραμένο τον Κούρσο Ζλαμά και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σάλκη το 2-3 αυτός ο καταραμένος ο Τυρακόπουλος ήταν πάλι. Μα κερδίσει. Έχει και τον Καντέμι στην αναμετάδοση. Δεν γλιτώνει με τίποτα.
παλιά, τον κόντρα, τον κόντρα.